Richard Crusp, Paul Landers, Oliver Riedel, Christoph Schneider, Christian Lorenz και Till Lindemann. Αυτό που ακούγεται σαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας γερμανικής εταιρείας είναι στην πραγματικότητα η πιο αναγνωρισμένη διεθνώς γερμανή μουσική. Ωστόσο, αυτοί οι κύριοι δεν είναι γνωστοί με τα πραγματικά τους ονόματα, αλλά ως το συγκρότημα Rammstein. Οι Γερμανοί κύριοι εμφανίζονται ως Rammstein εδώ και 25 χρόνια. Στο μεταξύ, έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους. Τα μουσικά τους βίντεο είναι τα πιο δημοφιλή μουσικά βίντεο από Γερμανούς καλλιτέχνες, ενώ είναι επίσης γνωστοί για τις απίστευτες ζωντανές εμφανίσεις τους. Έτσι, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Rammstein είναι το πιο επιτυχημένο συγκρότημα της Γερμανίας. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτή την επιτυχία? Πώς κατάφεραν 6 απλοί Γερμανοί να αποκτήσουν αυτή την τεράστια φήμη και τι σχέση είχαν με την Ανατολική Γερμανία? Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε την άγνωστη αλήθεια για τους Rammstein. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε. Η ιστορία των Rammstein ξεκινά πολλά χρόνια πριν από την ίδρυση του συγκροτήματος. Τότε, ο σημερινός κιθαρίστας των Rammstein, Richard Crusp, ζούσε σε ένα χωριό στο Βραδεμβούργο με τη μητέρα του και τον πατριό του, με τους οποίους δεν τα πήγαινε και πολύ καλά. Αφού τελείωσε το σχολείο, μετακόμισε μακριά από τη μητέρα και τον πατριό του για να εκπαιδευτεί ως σεφ στο Hagnau. Εκεί ο Crusp βελτίωσε το παίξιμο της κιθάρας του και άρχισε να παίζει στο συγκρότημα Das Elegante House. Καθώς η δημόσια ενασχόληση με τη μουσική στην Ανατολική Γερμανία επιτρεπόταν μόνο με ειδική άδεια, μετά από λίγο βρέθηκε στο επίκεντρο του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας. Η Στάζη ήθελε να χρησιμοποιήσει τις παράνομες δραστηριότητες του Crusp για να τον στρατολογήσει ως ανεπίσημο συνεργάτη, με άλλα λόγια ως μυστικό πληροφοριοδότη. Φυσικά ο Crusp έπρεπε να τηρήσει σιγή ηχθείως για το θέμα αυτό. Επειδή όμως δεν το έκανε, τον άφησαν καθώς θεωρήθηκε ακατάλληλος για τη Στάζη. Έτσι ξέφυγε από το Υπουργείο. Λίγο αργότερα το 1988, μετά την εκπαίδευσή του, ο Crusp μετακόμισε στο Ανατολικό Βερολίνο. Τον Οκτώβριο του 1989 έτυχε να συμμετάσχει σε μια διαδήλωση κατά του καθεστώτος της Ανατολικής Γερμανίας. Συνελήφθη και κρατήθηκε σε ένα αστυνομικό τμήμα του Βερολίνου, ανακρίθηκε και μάλιστα ξυλοκοπήθηκε. Αυτό ήταν ένα σημείο καμπής για τον Crusp. Τότε αποφάσισε να εγκαταλείψει τη χώρα του. Λίγο αργότερα διέφυγε με έναν φίλο του μέσω της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Αυστρίας και τελικά έφτασε στο Δυτικό Βερολίνο. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να βρει εκεί κοινωνικές επαφές και επέστρεψε στο Σβέριν μετά την πτώση του τείχους. Εκεί συνάντησε τον Till Lindemann, τον σημερινό τραγουδιστή των Rammstein, τον οποίο γνώριζε από παλιά. Στη συνέχεια έπαιξε με τον Lindemann στο συγκρότημα Fair Stars, όπου έγινε μόνιμος κιθαρίστας μετά από 2 χρόνια. Το 1993, όταν ο Crusp ζούσε και πάλι στο Βερολίνο, δημιουργήθηκε σταδιακά το συγκρότημα Rammstein. Ο Richard Crusp ίδρυσε ένα άλλο band project με τους συγκατοίκους του Oliver Riedel και Christopher Schneider. Καθώς εξακολουθούσαν να στερούνται τραγουδιστοί, έπεισαν τον Lindemann να τραγουδήσει και να γράψει στίχους για το συγκρότημα. Την ίδια χρονιά, οι τέσσερις τους κέρδισαν έναν μουσικό διαγωνισμό στο Βερολίνο, ο οποίος τους έδωσε την πρώτη τους εμπειρία σε στούντιο ηχογράφησης. Μετά από αυτές τις ηχογραφήσεις, οι τέσσερις έψαχναν για 2 ακόμα μέλη στο συγκρότημα. Πρώτα ανακάλυψαν τον Paul Landers, ο οποίος ανέλαβε από τότε την κιθάρα. Ανακάλυψαν επίσης τον πληκτρά Christian Lorenz. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Lorenz αρνήθηκε να παίξει με τους Rammstein. Βρήκε το κόνσεπτ του συγκροτήματος πολύ βαρετό, ανιαρό και αυστηρό. Όμως μετά από λίγη πειθό, ο Lorenz μπήκε στο συγκρότημα και οι Rammstein γεννήθηκαν. Το 1994, οι 6 αρχίζουν να παίζουν σε μικρότερα κλαμπ και μπαρ. Μερικές συναυλίες τους έφεραν σε επαφή με τον μουσικό μάνατζερ Emanuel Fialik. Αυτό στη συνέχεια εξασφάλισε στους Rammstein το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Motor Music και ήταν ο μάνατζερ των Rammstein για 17 χρόνια. Το πρώτο άλμπουμ των Rammstein, το Herzeleid, κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1995, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο, φτάνοντας μόλις στο νούμερο 99 των γερμανικών charts. Ένα χρόνο αργότερα, ωστόσο, ήρθε η πρώτη επιτυχία στη Γερμανία με το δεύτερο άλμπουμ των Rammstein, το Sehnsucht. Έφτασε στην πρώτη δεκάδα των charts και εξασφάλισε επίσης ότι το πρώτο τους άλμπουμ ανέβηκε και πάλι στα charts. Εκείνη την περίοδο, οι Rammstein ήταν επίσης πολύ στο δρόμο και τους έβλεπε κανείς για πρώτη φορά σε φεστιβάλ όπως το Rock Am Ring και άλλες υπαίθριες σκηνές. Επίσης άνοιξαν για πολλά συγκροτήματα όπως οι Ramones και οι Kiss.
Η δημοτικότητα των Rammstein αυξήθηκε, αλλά η φήμη του συγκροτήματος περιορίστηκε αρχικά στις γερμανόφωνες χώρες. Στη συνέχεια, το 1996, ήρθε η διεθνής διάκριση των Rammstein χάρη σε μια περίεργη ιστορία. Η δισκογραφική εταιρεία προσέγγισε το συγκρότημα και τους ρώτησε αν ήθελαν να γυρίσουν ένα ή δύο μουσικά βίντεο για το άλμπουμ τους. Φυσικά, τα μέλη του συγκροτήματος ήταν πρόθυμα, καθώς δεν είχαν γυρίσει ποτέ πριν βίντεο. Έτσι, τους ρώτησαν ποιος θα ήθελαν να σκηνοθετήσει το βίντεο. Κανένα από τα μέλη του συγκροτήματος δεν γνώριζε πραγματικά για σκηνοθεσία μουσικών βίντεο. Έτσι, ο Ρίτσαρντ Κρουστ, ο ίδιος αρκετά φανατικός κινηματογραφιστής, είπε απλά το όνομα David Lynch όταν τον ρώτησαν. Ο David Lynch ήταν ένας από τους πιο γνωστούς σκηνοθέτες μεγάλου μήκους ταινιών στη ΣΥΠΑ εκείνη την εποχή, γνωστός κυρίως για το ασυνήθιστο στυλ του και τις ενοχλητικές ταινίες του. Αν και ο Lynch ήταν ένας διακεκριμένος σκηνοθέτης, η δισκογραφική εταιρεία του έστειλε το άλμπουμ. Εκείνη την εποχή ήταν απασχολημένος με τα γυρίσματα μίας από τις καλ ταινίες του, το Lost Highway. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, άκουσε το δεύτερο άλμπουμ των Rammstein. Του άρεσαν πολύ μερικά από τα τραγούδια και εμπνεύστηκε από αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν τον οδήγησε στο να γυρίσει τα μουσικά βίντεο για τους Rammstein. Αντιθέτως, έπαιζε τα τραγούδια των Rammstein κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Lost Highway, προκειμένου να επηρεάσει τις ερμηνείες των ηθοποιών του. Με αυτόν τον τρόπο, τα τραγούδια κατέληξαν στην ταινία και στο soundtrack του Lost Highway. Ως αποτέλεσμα, οι Rammstein προσέλκυσαν μεγάλη προσοχή στη ΣΥΠΑ σχεδόν εν μία νυχτή και έκαναν την πρώτη τους μεγάλη περιοδία στη ΣΥΠΑ το 1998. Από τότε έπαιξαν μαζί με γνωστά metal συγκροτήματα όπως η Slipknot και η System of a Down. Τα τραγούδια τους εμφανίστηκαν επίσης σε ταινίες όπως το Triple X, Nymphomaniacs και How High. Με την πάροδο των ετών έγιναν ένα από τα μεγαλύτερα metal συγκροτήματα, το μεγαλύτερο γερμανικό συγκρότημα και ένα πραγματικό πολιτιστικό φαινόμενο. Εκτός από την καριέρα που μόλις περιγράψαμε, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους οι Rammstein όχι μόνο έγιναν επιτυχημένοι, αλλά και παρέμειναν. Ο πρώτος λόγος είναι η πρόκληση. Δεν είναι μυστικό ότι οι Rammstein είναι μέτρη της πρόκλησης. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα μουσικά τους βίντεο, για παράδειγμα. Παρουσιάζουν πάντα προκλητικό περιεχόμενο και ξεπερνούν τα όρια, τόσο τα πολιτικά όσο και τα όρια του καλού γούστου. Ένα βίντεο για το άλμπουμ τους το 2016 έφτασε μάλιστα στο σημείο να μην μπορεί να προβληθεί στην τηλεόραση ή στο YouTube, αλλά να δημοσιευτεί εξ αρχής μόνο σε περιορισμένες ιστοσελίδες. Το βίντεο για το single τους Deutschland έγινε επίσης viral, καθώς οι Rammstein τόλμησαν να ρίξουν μια κριτική και προκλητική ματιά στη γερμανική ιστορία και την νοοτροπία πολλών Γερμανών. Εκτός από τα μουσικά τους βίντεο, οι ζωντανές εμφανίσεις των Rammstein είναι επίσης τολμηρές. Πάντα υπάρχει φωτιά, μερικές φορές ακόμα και γυμνό, ενώ στο Echo 2005 τα μέλη του συγκροτήματος εμφανίστηκαν ακόμα και με ειδικά κοστούμια για να γελιοποιήσουν το θέμα της παχυσαρκίας στην κοινωνία μας. Ένας δεύτερος παράγοντας της επιτυχίας των Rammstein είναι το ταλέντο τους στο marketing των γερμανικών κλισέ για τη διεθνή σκηνή και ειδικά για τη ΣΥΠΑ. Αυτό αντικατοπτρίζεται με πολλούς τρόπους. Στην προφορά και το φωνητικό στυλ του τραγουδιστή Till Lindemann, που για παράδειγμα τραγουδάει επανειλημμένα αγγλικούς στίχους με έντονη γερμανική προφορά. Too small, size does matter after all. Επίσης στους στίχους, οι οποίοι χρησιμοποιούν κυρίως εκείνες τις γερμανικές λέξεις που είναι γνωστές και στις αγγλόφωνες χώρες και θεωρούνται τυπικά γερμανικές και φυσικά στα θέματα τα οποία αναφέρονται επανειλημμένα στη γερμανική ιστορία. Η μπάντα εμπορεύεται στο εξωτερικό όχι μόνο ως metal μπάντα, αλλά και ως μία μπάντα που χρησιμοποιεί όλα τα γερμανικά κλισέ σε ιδιαίτερη μορφή και έτσι προσφέρει πραγματική ψυχαγωγία ειδικά για το αμερικανικό κοινό. Τέλος, η μουσική και καλλιτεχνική ποιότητα των Rammstein είναι αδιαμφισβήτητη. Πολλά από τα τραγούδια τους βρίσκονται σε κορυφαίο μουσικό επίπεδο, με ωραίες μελωδίες, καλή παραγωγή και πάντα δημιουργικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα από την ηλεκτρονική μουσική, ενώ οι στίχοι τους έχουν συχνά μια τραχιά, αλλά εξίσου ποιητική γλώσσα και τα μουσικά τους βίντεο παράγονται πλέον σε επίπεδο που δεν μπορούν να ακολουθήσουν ούτε πολλά διεθνή μουσικά μεγαθύρια. Εξαιτίας όλων αυτών των χαρακτηριστικών, η Rammstein είναι πάξια ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά εξαγώγημα προϊόντα της Γερμανίας. Παρεπιπτόντως, η Rammstein δεν είναι πολύ δημοφιλής μόνο στη ΣΥΠΑ, αλλά και στην Ασία και την Ευρώπη. Αυτό ήταν το βίντεό μας για τους Rammstein. Γράψτε μας στα σχόλια τη γνώμη σας για το συγκρότημα. Κάντε like στο βίντεο αν το βρήκατε ενδιαφέρον και εγγραφή στο κανάλι μας. Και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.